Παναθηναϊκός κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας μετά τη νίκη του με 3-1 επί του Ολυμπιακού στον τελικό της Νέας Σμύρνης. Αυτό ήταν το 16ο κύπελο στην ιστορία των πράσινων. Ο Παναθηναϊκός μπήκε φουριόζος στον αγωνιστικό χώρο και μόλις στην πρώτη φάση της αναμέτρησης προηγήθηκε με τον Παπαδόπουλο στο 3ο λεπτό μετά από σέντρα του Μίνι. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο Τζόρτζεβιτς αστόχησε μετά από παλιά του Γιοβάνι στο 11. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και μέσα σε 10 λεπτά δημιούργησε 3 φάσεις. Πρώτα με τον Παπαδόπουλο που νικήθηκε από τον Γιάννου και ύστερα από τον Πάντο. Ενώ στη συνέχεια ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν εκείνος που σταμάτησε τον Κωνσταντίνου και στην επόμενη ενέργεια του Παναθηναϊκού. Την ίδια ώρα ο Νίκος Αλέφαντος έβλεπε ότι η ομάδα του δεν τα πήγαινε καλά και πραγματοποίησε γρήγορα τις δύο πρώτες του αλλαγές πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 25 λεπτά. Πέρασε τον αγώνα τον Χούτο στη θέση του Γεωργάτου, ενώ τον Βάλα αντικατέστησε ο Μαυρογεννίδης. Ο Ολυμπιακός κάπως βελτιώθηκε και στο 31ο λεπτό Στολτίδης έπιασε την κεφαλιά, όμως ο Χαλκιάς αντέδρασε σωστά. Στο 51 ο Αλέφαντος έβγαλε από το παιχνίδι τον Χούτο πριν καλά-καλά αγωνιστεί 40 λεπτά και βάλει στη θέση του τον Κούσβα. Στο 65 ο Ολυμπιακός σοφάρισε με τον Γιοβάνι μετά από σέντρα του Τζόρτζεβιτς. Όμως πριν περάσουν 3 λεπτά ο Κωνσταντίνου έβαλε και πάλι τον Παναθηναϊκό στη θέση του οδηγού μετά από έξυπνη κεφαλιά πάσα του Παπαδόπουλου. 10 λεπτά πριν τη λήξη ο Κωνσταντίνου σφράγισε την νίκη της ομάδας του εκμεταλλευόμενος το λάθος του Καρεμπέ. Στο 85 ο Τζόρτζεβιτς επιχείρησε να βάλει και πάλι τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, όμως σημάδευσε το δοκάρι του Χαλκιά.